Είναι ένας θεσμός ο οποίος με το νόμο 3852 του 10, με το πρόγραμμα Καλλικράτης, εισήχθη στην ελληνική νομική πραγματικότητα. Αυτό το οποίο είχε σκοπό ο νομοθέτης ήταν πώς θα αναβαθμίσει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον πολίτη, πώς θα μπορεί ο πολίτης καλύτερα να εξυπηρετηθεί, πώς την καθημερινότητά του με τις υπηρεσίες του Δήμου θα μπορεί να βρει ένα άνθρωπο προκειμένου να τον καθοδηγήσει, να παρέμβει, να διαμεσολαβήσει, ούτως ώστε σε όποια εκκρεμότητα ή αντιδικία ή πρόβλημα έχει με τη Δημοτική Αρχή, ανεξάρτητα, απρόσκοπτα, ένα πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας να μπορεί να διαμεσολαβήσει, να παρέμβει, να διευκολύνει, να υποβοηθήσει και εν τέλει να δώσει λύση στο πρόβλημά του. Θεωρώ ότι είμαστε ο πρώτος Δήμος στη χώρα που ανοίγει αυτή τη διαδικασία. Προβλέπεται δηλαδή με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σε Δήμους πάνω από 20.000 κατοίκους ή στους νησιωτικούς Δήμους να προσληφθεί ένα πρόσωπο, όπως σας είπα πριν, εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας, με τα 2/3 των ψήφων των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου να αναλάβει αυτό το ρόλο. Το πρόσωπο αυτό, όπως σας είπα, έχει ως αντικείμενο να μελετά και να εισηγείται προς τη Δημοτική Αρχή παρεμβάσεις οι οποίες θα βελτιώσουν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, να διαπιστώσει τυχόν δυσκολίες, δυσχέρειες στην εξυπηρέτηση του κόσμου, να συντάξει την ετήσια έκθεση η οποία υποβάλλεται στη Δημοτική Αρχή για να βελτιωθούν όλα αυτά τα πράγματα, αλλά και να καταγράψει τη δραστηριότητά του. Με λίγα λόγια, παίζει το ρόλο ενός μικρού συνηγόρου του πολίτη σε τοπικό επίπεδο. Πριν δηλαδή ο κάθε πολίτης, προκειμένου να καταφύγει στη δικαιοσύνη και στα δικαστήρια για να βρει το δίκιο του σε περιπτώσεις ακραίας, θα μπορεί με τη διαμεσολάβηση του οργάνου αυτού χωρίς κόστος να λύσει το πρόβλημά του με τη Δημοτική Αρχή για να αποφύγει και την ταλαιπωρία και το κόστος και για να βελτιωθεί και η ποιότητα των υπηρεσιών από πλευράς της Δημοτικής Αρχής.